YouTube. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδε σε ένα ακόμα βίντεο στο YouTube. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ πως γίνεται να λεβελάρεις τα όπλα σου αρκετά γρήγορα χωρίς να παίζεις multiplayer, είτε Cold War είτε Modern Warfare multiplayer. Θα σας δείξω δύο τρόπους που ξέρω εγώ και μερικά tips. Πάμε να δούμε τον πρώτο. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος είναι πάρα πολύ εύκολος. Μπαίνεις Plunder, είτε μόνος σου είτε με φίλο σου. Αν μπεις με φίλο σου, έχω και ένα trick παρακάτω που θα δεις, θα βοηθήσει και τους δύο. Μπαίνεις ένα Plunder, πέφτεις στο κοντινότερο ελικόπτερο. Αν είσαι τυχερός, θα είσαι μόνος, θα το πάρεις απευθείας. Και πας στο κοντινότερο Supply Run. Supply Run είναι αυτό το εικονιδιάκι εδώ που σας δείχνω. Παίρνεις το Supply Run και σου λέει να πας σε ένα συγκεκριμένο location. Μόλις πας εκεί, δεν χρειάζεται να βγεις από το ελικόπτερο. Αν πας πολύ κοντά του γίνεται complete, αλλιώς βγαίνεις από το ελικόπτερο και πας κοντά στο store. Και γίνεται complete και παίρνεις αυτόματα 500 XP για το weapon που έχεις equipped. Παίρνεις 500 XP κάθε supply run που κάνεις. Οπότε αν κάνεις γύρω στα 10 με 12 supply runs, παίρνεις γύρω στα 5 με 6.000 XP. Αν είναι καλό το run, κάνεις τόσα περίπου run. Δεν έχω κάνει παραπάνω από 10 με 12 νομίζω. Τα 10 είναι μια χαρά, 5.000 XP. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πέσεις μόνος σου στο Plunder, στο storage. Στο storage γίνεται συνήθως χαμός, πέφτουν όλοι εκεί για τον ίδιο λόγο και αλληλοσκοτώνονται όλη την ώρα. Εάν πέσεις μόνος σου, το καλό είναι ότι σε βγάζεις συνέχεια στο ίδιο σημείο. Εάν πέσεις με ομάδα που η ομάδα σου είναι αλλού, θα σε βγάζεις συνέχεια κοντά στην ομάδα σου, οπότε θα είναι δύσκολο να πηγαίνεις στο storage. Εγώ συνηθίζω να πέφτω μόνος μου. Εδώ παίζω με ένα καινούριο account και έχω ένα κύλο 29 level και με ένα game το ανέβασα 11 level χωρίς double XP. Πολύ βασικό να χρησιμοποιείτε και το double XP, double weapon XP, το οποίο μερικές φορές πριν κάτι μήνες το είχα χρησιμοποιήσει κατά λάθος και έκανε stack μαζί με double XP που δίνουνε σουκού Σαββατοκύριακο και μου έδωσε επί 4. Δεν ξέρω αν συμβαίνει πάλι. Ήταν bug, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Οπότε πέφτετε Plunder μόνοι σας. Εάν κάνετε 10-15 kills, το κάθε kill σου δίνει 25 το assist, σου δίνει 275 το kill και αν κάνεις team wipe σου δίνει γύρω στα 450. Συνήθως πέφτουν μόνοι τους περισσότεροι για να κάνουν kills, για να ανεβάσουν XP κλπ. Οπότε αν σκοτώσεις κάποιον μόνο του κάνεις team wipe, οπότε παίρνεις 475-450 XP, τα οποία είναι σχεδόν ίδια με το supply run. Άλλο ένα trick είναι να παίζεις με φίλο σου. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός τρόπος. Αν έχεις κάποιο φίλο που μπαίνετε μαζί, μπορεί ο ένας να κάνει supply run και ο άλλος να πέφτει στο storage και να σκοτώνει. Αυτός που σκοτώνει το storage παίρνει και το XP από το supply run που κάνει ο άλλος. Δεν γίνεται split. Παίρνει όπως είναι 500 XP συν αυτός που σκοτώνει στο storage. Οπότε σκοτώνει, παίρνει 450, 275 και 25 από assist συν 450 από το supply run. Οπότε μπορείτε να μπαίνετε ο ένας να σκοτώνει και ο άλλος να κάνει supply run και στο επόμενο game ο ένας να σκοτώνει και ο άλλος να κάνει supply run. Δηλαδή να τα αλλάζετε για να παίρνετε το ίδιο XP. Είναι πάρα πολύ καλός τρόπος. Αυτά παιδες, αυτοί είναι οι δύο τρόποι που ξέρω εκτός multiplayer. Εάν σας άρεσε το Warzone Basics, γράφτε μου σε ένα comment από κάτω τι θα θέλατε άλλο να μάθετε για το Warzone. Πατήστε ένα like, χτυπήστε το καμπανάκι και κάντε και ένα sub. Τα λέμε παιδες. See you.